Σχεδόν όλοι οι κλάδοι των επιχειρήσεων μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης σε επιχειρήσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος. Παράλληλα, έκανε ειδική μνήμα στα πλεονεκτήματα του προγράμματος της δικής μας περιφέρειας, ενώ ανέφερε τις δύο μόνο προϋποθέσεις που απαιτούνται και ζήτησε να μην υπάρξει συνωστισμός. Σε ένα μήνα από την έγκριση θα καταβάλλεται το ποσό στους δικαιούχους, σύμφωνα με τον κύριο Μέτιο. Η πανδημία του κορονοϊού είναι ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο για όλους μας. Πέρα από τις επιπτώσεις που έχει στη δημόσια υγεία, δοκιμάζει τις αντοχές της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Δοκιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, μαζί με την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Εμείς, από την αρχή της πανδημίας και όταν πιο συγκεκριμένα άρχισαν να φαίνονται, να γίνονται ορατές οι επιπτώσεις στην περιφερειακή μας οικονομία, προβληματιστήκαμε έντονα μαζί με τους συνεργάτες μου για το πώς θα έπρεπε να κινηθούμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ουσιαστικά την αγορά, τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα για τη στήριξη των επιχειρήσεων που να είναι προσαρμοσμένο στη δική μας περιφέρεια, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και να συμμετέχουν όσο των δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Και όταν είδαμε ότι αυτό ήταν εφικτό, ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, τότε κάναμε την πρώτη ανακοίνωση των 25 με 30 εκατομμυρίων ευρώ που γνωρίζετε. Και ενώ προχωρούσε ικανοποιητικά ο σχεδιασμός αυτός, έρχεται από την ειδική από τη Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης οδηγία προς όλες τις περιφέρειες να ακολουθήσουμε το υπόδειγμα πρόσκλησης που είχε ήδη εκδώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς από την πλευρά μας και παρά την οδηγία επιμείναμε να ολοκληρώσουμε τον δικό μας σχεδιασμό γιατί πιστεύαμε ότι εξυπηρετούνται καλύτερα οι επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας. Επιμείναμε, το ολοκληρώσαμε, το υποβάλαμε και τα καταφέραμε. Και στις 25 Σεπτεμβρίου εγκρίθηκε το πρόγραμμά μας από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Και είναι πλέον έτοιμο να το υλοποιήσουμε. Είναι έτοιμο να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Σαφώς με συστηματική δουλειά από τις υπηρεσίες της διαχειριστικής, τις οποίες και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω, όπως θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και την αρμόδια διεύθυνση στην Αθήνα των κρατικών ενισχύσεων για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, αλλά και για το γεγονός ότι... αλλά θέλω επίσης, παράληψής μου θα ήταν να το έκανα, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον κύριο Παναγιώτη Κουδουμάκη που είχε από την πλευρά μας την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνουμε την έναρξη της πρόσκλησης μη επιστρεπτέας ενίσχυσης των επιχειρήσεων και αναφέρομαι σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι αυτές που έχουν μέχρι 49 εργαζομένους με προϋπολογισμό 45 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο λόγω της υπερδέσμευσης μπορεί να φτάσει, να διπλασιαστεί και να φτάσει τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, εξασφαλίσαμε 90 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων στην περιφέρειά μας. Επαναλαμβάνω, εξασφαλίσαμε 90 εκατομμύρια ευρώ για τις επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας. Η επιχορήγηση που κάθε επιχείρηση που θα ενταχθεί θα λάβει θα κυμαίνεται από 2.000 ευρώ μέχρι 15.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που έχει και που είχε, να είμαι πιο ακριβής, από την αρχή της πανδημίας. Και πιο συγκεκριμένα, 0 εργαζόμενοι και 1 εργαζόμενο. 0 εργαζόμενοι σημαίνει αυτοαπασχολούμενοι.
μαζί με έναν εργαζόμενο θα λάβουν 2.000 ευρώ. Δύο εργαζόμενοι μέχρι 5 εργαζομένους θα λάβουν 3.500 ευρώ. Αυτές οι δύο κατηγορίες, θέλω εδώ να το προσθέσω, στην περιφέρειά μας είναι περίπου, είναι πάνω θα έλεγα και από το 80% των επιχειρήσεων στην περιφέρειά μας. Οι δύο πρώτες κατηγορίες. Από 6 έως 15 εργαζόμενους θα μπορέσουν να λάβουν 6.500 ευρώ. Από 17 μέχρι 20 εργαζόμενους 10.000 ευρώ και από 21 μέχρι 49 15.000 ευρώ. Είναι ο πίνακας, θα σας δοθεί φυσικά, με τις δυνατότητες που θα έχει κάθε επιχείρηση. Το πρόγραμμά μας, όπως είπα, θα καλύπτει σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις. Ο αριθμός κυμαίνεται από 25 έως 30.000 επιχειρήσεις στην περιφέρειά μας και οι οποίες, να δώσω και λίγα στοιχεία εδώ, απασχολούν, όσες δηλαδή μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, απασχολούν πάνω από 60.000 εργαζόμενους στην περιφέρειά μας και έχουν κύκλο εργασιών 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2019. Οι κατηγορίες τώρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα καλυφθούν είναι σχεδόν όλες. Ενδεικτικά αναφέρω τα ορυχεία και τα λατομεία, τη μεταποίηση, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, την παροχή νερού, την επεξεργασία λιμάτων και τη διαχείριση αποβλήτων. Επίσης είναι οι κατασκευές, το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, τα συνεργεία αυτοκινήτων, οι μεταφορές και η αποθήκευση, τα ξενοδοχεία και η εστίαση, η ενημέρωση και η επικοινωνία, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, οι επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική μέρημνα, οι τέχνες, η ψυχαγωγία και οι υπηρεσίες. Επαναλαμβάνω, σχεδόν όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι προϋποθέσεις τώρα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι όσες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να λάβουν την ενίσχυση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν διατηρήσει τον αριθμό των εργαζομένων τους από την αρχή της πανδημίας. Έχουμε δύο προϋποθέσεις μόνο. Να έχουν λοιπόν διατηρήσει τον αριθμό, επαναλαμβάνω, των εργαζομένων τους από την αρχή της πανδημίας και να καταθέσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτές οι δύο είναι οι προϋποθέσεις. Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος? Έχουμε δύο βασικούς στόχους. Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να καλύψουν μέρος από τα έξοδα και τις ζημίες που είχαν λόγω της πανδημίας και θέλουμε να στηρίξουμε την απασχόληση. Για το σκοπό αυτό θα μπορέσουν, για τους λόγους αυτούς, θα μπορέσουν με την επιχορήγηση, με την ενίσχυση που θα λάβουν, να καλύψουν είτε μισθούς, είτε ενίκεια, είτε φορολογικές ή ασφαλιστικές εισφορές ή ακόμα θα μπορέσουν να επενδύσουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην τηλεεργασία ή και να κάνουν προμήθειες για την προστασία των εργαζομένων τους. Ποιες είναι οι διαφορές του δικού μας προγράμματος από άλλα προγράμματα? Γιατί όπως τόνισα, το πρόγραμμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι διαφορετικό από τα αντίστοιχα προγράμματα άλλων περιφερειών. Μια βασική διαφορά είναι ότι το δικό μας πρόγραμμα δεν αποκλείει τους αυτοαπασχολούμενους και δεν αποκλείει επίσης και τις επιχειρήσεις που έχουν έξοδα μέχρι 10.000 ευρώ. Γιατί, όπως είπα ήδη, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας. Άλλωστε όμως, όταν σε σχέση με άλλα προγράμματα, είναι αυτό που θέλω να πω, οι επιχειρήσεις που θα έχουν έκπτωση, που θα έχουν, με συγχωρείτε, μείωση του τζίρου τους από 90, είναι και η δεύτερη διαφορά, δηλαδή, από 90% θα μπορούν να έχουν τη στήριξη του προγράμματος, ενώ άλλες επιχειρήσεις που θα έχουν μείωση
60 ή 70% δεν θα μπορέσουν να πάρουν την έγκριση του προγράμματος. Σε εμάς αυτό δεν ισχύει. Είναι η δεύτερη διαφορά. Γιατί σε εμάς τόσο το κέρδος, όσο και η μείωση του κύκλου εργασιών, του τζίρου δηλαδή, δεν ισχύει. Και εδώ σε άλλες περιπτώσεις, επειδή είναι συγκριτική αξιολόγηση και δεν επαρκούν οι πόροι για το σύνολο των περιφερειών, γι' αυτό θα έχουμε αυτές τις διαφορές. Μια τρίτη διαφορά επίσης είναι το ότι δεν έχουμε εμείς τα σφιχτικά περιθώρια των 20 ημερών, τα χρονικά διαστήματα που πρέπει να υποβάλουν οι επιχειρήσεις μας, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για την έγκριση του προγράμματος. Θα σας πω εδώ ότι στο δικό μας πρόγραμμα θα υπάρχει η άνεση από τη μεριά των επιχειρήσεων περίπου 4 μήνες. Θα ξεκινήσει η υποβολή των δικαιολογητικών στις 4 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Μαρτίου. Μετά την έγκριση του δικού μας προγράμματος και μάλιστα 10 μέρες μετά την έγκριση του δικού μας προγράμματος, δόθηκαν και σε άλλες περιφέρειες μεγαλύτερη άνεση στα χρονοδιαγράμματα που είχαν ανακοινώσει. Επίσης, μια ακόμα σημαντική διαφορά από άλλα προγράμματα είναι ότι οι δικές μας διαδικασίες είναι πιο εύκολες και πιο εύκολες είναι πιο απλοποιημένες και πιο εύκολες είναι και οι πληρωμές. Από τη στιγμή που θα καταθέσει μια επιχείρηση τα δικαιολογητικά της και θα βγει η απόφαση ότι εντάχθηκε στο πρόγραμμα, μόλις βγει η απόφαση, μέσα στο μήνα θα μπορεί να πληρώνεται. Και τέλος, μια επίσης σημαντική διαφορά είναι ότι με το πρόγραμμα που σας ανακοινώνουμε σήμερα ικανοποιείται και αυτό που είχαμε πει στην αρχή, ότι η Ξάνθη, για παράδειγμα, που έχει πληγεί από την πανδημία πολύ περισσότερο λόγω της καραντίνας που υπήρχε για πολλές ημέρες στην πρώτη φάση της πανδημίας, θα έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε περισσότερο τις επιχειρήσεις της Ξάνθης κατά 20% σε σχέση με τις υπόλοιπες, δηλαδή και όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την πανδημία, σε σχέση με τις υπόλοιπες, κατά 20% θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιο αυξημένη επιχορήγηση. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει στην εταιρεία Δεσμός. Και θέλω εδώ να κάνω μια έκκληση, μια παράκληση σε όλους. Από τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα των 4 μηνών περίπου, αν είναι δυνατόν, ας μην τρέξουν όλοι να υποβάλουν τις πρώτες 10-15 μέρες, για να μην έχουμε και προβλήματα με το πληροφοριακό μας σύστημα. Και βέβαια θέλω να σας πω ότι οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, ανθρώπινο είναι, ενδεχομένως να υπάρξουν και αυτά, θα καταγράφεται και από το Δεσμό και από τη Διαχειριστική μας Επιτροπή για να αντιμετωπιστεί. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι ο στόχος της διοίκησής μας είναι να έχουμε μια συνεχή στήριξη των επιχειρήσεων για να μπορούν αυτές, λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτά τα προβλήματα. Και αυτό είναι το βασικό μας μέλημα, να μπορέσουμε ουσιαστικά να βρούμε τους τρόπους να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις σε πραγματικά έξοδα, και αυτό θα κάνουμε.